Πέρα από την αθλητική δράση, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού αφήνουν υποσχέσεις για μία ακόμα απόλαυση. Ορισμένοι από τους πιο διάσημους Γάλλους σεφ ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να αποδείξουν σε αθλητές και επισκέπτες ότι η πόλη του Φωτός αποτελεί την πρωτεύουσα της παγκόσμιας γαστρονομίας. Η πρόκληση να ικανοποιήσουν τα ετερόκλητα γούστα ενός κοινού που θα συρρεύσει από κάθε γωνιά του πλανήτη είναι μεγάλη. It is a rich variety. Υπάρχει ποικιλία, πολλές vegan συνταγές που θα τεθούν στη διάθεση του κοινού για να τις δοκιμάσει και να βιώσει την εμπειρία. Και ελπίζω, στην πραγματικότητα είμαι πεπισμένος, ότι θα απολαύσουν το φαγητό. Μόνο στο Ολυμπιακό χωριό εκτιμάται ότι καθημερινά θα σερβίρονται περισσότερα από 40.000 γεύματα για τους 15.000 αθλητές από τις 200 διαφορετικές χώρες. Μία από τις εταιρείες που έχει αναλάβει το catering έχει δημιουργήσει συνολικά 500 διαφορετικές συνταγές. Δεν θα μπορούσε φυσικά να λείψει και μια γωνιά αφιερωμένη αποκλειστικά στη γαλλική κουζίνα. Ήθελα να φτιάξω συνταγές που είναι ταυτόχρονα πολύ πλούσιες, γκουρμέ, πολύ λαχταριστές και παράλληλα απλές και κατανοητές. Νομίζω ότι το κρουασάν είναι σύμβολο του Παρισιού και είναι προφανές ότι έπρεπε να φτιάξω μια παραλλαγή του κρουασάν. Οι διοργανωτές φιλοδοξούν οι φετινοί Ολυμπιακοί Αγώνες να μείνουν αξέχαστοι τόσο στους λάτρεις των σπορ όσο και στους καλοφαγάδες.